Άρη, πέρασε μέρα. Καλά χθες το βράδυ. Ναι, ωραία. Μπράβο. Γιατί τι έγινε. Κάνουν ζήλια στα αγόρια τώρα, πραγματικά. Να πούμε, παιδιά, ότι εχθές μάθαμε ότι. Τι μάθαμε. Ότι είναι έγκυος η Ελένη Μενεγάκη. Παιδιά, είναι έγκυος η Ελένη. Άντε τώρα σταματήστε. Να ξεκινήσουμε το ρεπορτάζ. Γέννησε, δεν γέννησε κοπέλα. Να ξεκινήσουμε με σοβαρότητα. Βεβαίως. Η Ελένη Μενεγάκη είναι έγκυος. Τι τέλειο. Σίγουρα είναι. Γιατί το λέμε όμως, θα εξηγήσουμε στον κόσμο γιατί το λέμε αυτό. Ναι, λοιπόν, χθες. Όσοι περίμεναν να δουν την Ελένη στην εκπομπή της, στη μία το μεσημέρι, δεν την είδαν. Η εκπομπή όμως ήταν live, καθώς οι συνεργάτες της ήταν όλοι εκεί. Και ήταν ζωντανά, ναι. Και ήταν ζωντανά. Κάποια στιγμή ο Γρηγόρης και ο Θοδωρής αναφέρθηκαν στην Ελένη και είπαν ότι είναι σπίτι, ξεκουράζεται. Μας βλέπει. Μας βλέπει και στέλνει με τα χαιρετίσματα. Γίνεται αυτό. Και αρχίζει φυσικά η παραφιλολογία ότι η Ελένη προφανώς για να απουσιάζει από την εκπομπή, χθες τη μία προφανώς έχει γεννήσει. Μάλιστα. Λοιπόν. Συγκεκριμένο λοιπόν site φέρνει πρώτο την είδηση. Φαντάζομαι ότι θα είχαν κάποια πηγή και κάποια πληροφόρηση. Φέρνει λοιπόν την είδηση στο φως ότι η Ελένη όντως έχει γεννήσει σε πολύ γνωστό μαιευτήριο των Αθηνών. Και έγκυρο. Το λέμε ή δεν το λέμε. Στο Ιασό, μωρέ. Στο Ιασό. Ωραία, λοιπόν. Ποιο site. Ας μην το πούμε, παιδιά. Αλλά είναι πολύ έγκυρο site. Είναι πολύ έγκυρο. Και γι' αυτό του εμπιστευόμαστε γιατί κάνουν πάρα πολύ έγκυρο. Είναι παιδιά, είναι τα πρώτα site. Ναι, είναι πολύ έγκυρο. Ότι γέννησε. Ναι, ότι γέννησε, ότι γέννησε. Γύρω στι 6-7 τα πόδια. Ακριβώς. Αυτή ήταν η ώρα της ανάρτησης. Κάποια στιγμή όμως η Ελένη γύρω στις 7.30 το βράδυ. Ή 8 ήταν περίπου, έγραψε το γνωστό του ήχο που βλέπουμε. Σας ευχαριστούμε όλους μέσα από την καρδιά μας. Λέει, σας ευχαριστούμε, δεν λέει, σας ευχαριστώ. Οικογένεια. Ακριβώς. Αλλά δεν έχω γεννήσει ακόμα. Και Ελένη και που ουσιαστικά πρώτη ακόμα. Φορά τη μέρα που έκλεισε τον ένα το μήνα, παραδέχτηκε ότι είναι έγκυος. Και μου στέλνει τις ευχές σας. Λέει, δεν έχω γεννήσει ακόμα. Σας ευχαριστώ για την αγάπησα. Γιατί δεν έχω γεννήσει ακόμα, σημαίνει ότι είμαι έγκυος. Να πούμε ότι αναγκάστηκε να κάνει αυτή την ανάρτηση γιατί άρχισαν στο Twitter απανοτά μηνύματα για συγχαρητήρια και το καλό σημείο του μωράκι. Λοιπόν, και από εκεί και πέρα ξεκινά το δικό μας ρεπορτάζ. Λοιπόν, το δικό μου ρεπορτάζ, το επίσημο πάντως από τον Α, είναι ότι η Ελένη βρίσκεται στο σπίτι. Παιδιά, βγάλει τον τίτλο τώρα, η Ελένη Μενεγάκη είναι έγκυος. Εντάξει, δεν είναι λίγο. Λοιπόν, σίγουρα είναι στο σπίτι της, ξεκουράζεται και δεν θα πάει στην εκπομπή της ούτε σήμερα ούτε αύριο, καθώς μέχρι το Σαββατοκύριακο είναι οι μέρες που έχουν δώσει οι γιατροί στην Ελένη που θα πρέπει να κάτσε, φέρει. Κάτσε, πότε συμπλήρωσε τον ένα, τις 38 εβδομάδες που γεννάει η γυναίκα. 25 του μήνα, παιδιά, νομίζω. Είχε γραφτεί επιμένα αυτό. 25 Μαρτίου. Ακριβώς. Ότι 25 είναι η ημερομηνία της. Απλώς. 40 εβδομάδες. Εγώ από ό,τι γνωρίζω. 40 εβδομάδες. Ναι. Περιμένουν. Εγώ ξέρω, Άρη μου, ότι χτες πήγε στο Ιασό και απλώς είδε τον γιατρό. Και έκλεισε. Και εγώ αυτό γνωρίζω τώρα. Έτσι μου είπαν, οι δικές μου πηγές. Μίλησα εγώ με τον γιατρό να σου και απλώς περιμένουν. Πήγε στο νοσοκομείο. Εγώ ξέρω ότι πήγε στο μαιευτήριο. Απλώς δεν ξέρω αν έκανε εξέταση, την είδε ο γιατρός. Είναι λογικό να βγουν παιδιά έφημες αυτές. Εγώ ξέρω ότι γύρω στις 3 και πήγε στο μαιευτήριο. Μετά. Α, δεν είχε πάει κομπή. Το απόγευμα τέλος πάντων.